Μεσημέρι, ακριβώς η εικόνα που νομίζω αναφέρατε και πριν ήταν συγκλονιστική. Τη στιγμή που οι αστυνομικοί συνοδεύουν το Ρουπακιά μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, εδώ στην Λεωφόρα Αλεξάνδρα, στο εφετείο, η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου Φίσα, κατέρευσε, ξέσπασε σε κλάματα και μάλιστα χρειάστηκε να διαβεβαιώσει η ίδια την πρόεδρο ότι μπορεί να συνεχίσει να παρευρίσκεται μέσα στην αίθουσα. Να πούμε ότι το θέμα, όπως είπατε, ένα από τα θέματα της ημέρας είναι ότι σήμερα ξεκίνησαν εδώ οι απολογίες ενώπιον του τριμελούς φετίου κακουργημάτων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και βέβαια για εκείνο το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, όπου και δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας στο Κερατσίνι. Να πούμε ότι στο πρώτο σκέλος υπήρχαν κάποια σχόλια από την υπεράσπιση, αναφέρθηκε σε αψί πολιτικό λόγο του κυρίου Μιχαλολιάκου της Χρυσής Αυγής. Όταν αναφέρθηκε η υπεράσπιση στις ομάδες ασφαλείας, ανέφερε πως αυτό οφείλεται στις επιθέσεις βίας που έχουν προκληθεί στη Χρυσή Αυγή. Τώρα, η απολογία του Ιωάννη Άγκου, του ανθρώπου που φέρεται να ειδοποίησε τα μέλη της Χρυσής Αυγής, ότι ο Παύλος Φίσας είναι στο μαγαζί. Αυτή ήταν η πρώτη απολογία. Ναι. Και να πούμε ότι η πρόεδρος έδωσε μια ιδιαίτερη βάση στο γεγονός των χρόνων των τηλεφωνημάτων που φέρεται να έκανε αυτός ο άνθρωπος εκείνο το βράδυ. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τα τηλεφωνήματα ήταν τα περισσότερα για προσωπικές υποθέσεις και ότι ανέφερε αμυδρά ότι υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων, καθώς όπως είπε τον Παύλο Φίσα δεν τον γνώριζε, ότι υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που τους ενοχλούσε σε εκείνο το μαγαζί ενώ παρακολουθούσαν έναν αγώνα. Γιάννη, αν μας ακούσεις, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι